Σε είναι τόσοι πολλοί κοινοί υποψήφοι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και άλλα ανεξάρτητο, εξαρτημένα σχήματα που υπάρχουν σε αυτές τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές, που το ποιος ψηφίζει ποιον και ποιος θα ψηφίσει κουκουέ, ας το αφήσουμε να το κρίνει ο εργαζόμενος στην κάλπη, πηγαίνοντας να ψηφίσει το κομμουνιστικό κόμμα. Αυτό το λέω γιατί. Γιατί κοιτάξτε, καταγγείλαμε προεκλογικά, αφού υπάρχει τόσο καημός για την ισχυροποίηση του κομμουνιστικού κόμματος, ότι στην Πάτρα υπήρχαν κοινές συναντήσεις ανάμεσα στους υποψήφους των άλλων δυνάμεων. Έτσι, ενάντια στη Δημοτική Αρχή, κατ' ομολογία επιτυχημένη του κύριου Πελετίδη. Όμως πέρα από αυτό, θα ήθελα να κάνω το εξής σχόλιο. Ότι αυτή τη στιγμή αυτή η σύγκληση που υπάρχει και αυτό το αλυσβερί, όχι με την κακή την έννοια, αυτό το πέρα δόθε, να το πούμε έτσι, και αλλεπάλληλες μεταγραφές από το ένα ψηφοδέλτιο στο άλλο, το μόνο το οποίο επιβεβαιώνει είναι ότι υπάρχει κοινή πολιτική σύγκληση ανάμεσα σε αυτά τα κόμματα. Και όταν λέμε κοινή πολιτική σύγκληση, θα βάλω 3-4 τίτλους για να μπορεί και ο κόσμος που μας ακούει, ναι, κύριε, να παρακολουθήσει. Ναι, κύριε, πρέπει να πάμε λίγο στα πολιτικές ανταποδοτικότητες. Δεύτερον, έσοδα περιφερειών και δήμων από την τσέπη του εργαζόμενου, αυτό που λέμε πολιτικές ιδίων εσόδων. Τρία, ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση σε όλες τις υπηρεσίες. Και τέταρτον, ένα ατελείωτο πάρτι εργολάβων και άλλων εταιριών που τρώνε από όλες τις πλευρές τα χρήματα που πληρώνει ο κόσμος με τη φορολογία του. Από αυτή τη σκοπιά, η άνοδος του Κομμουνιστικού Κόμματος, τόσο στην περιφέρεια Αττικής, όπως και σε μια σειρά άλλες μεγάλες κάλπες, στην Πάτρα, άλλους μεγάλους δήμους, σε περιφέρειες που θα εκφραστεί, εκφράζει το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου προβληματίζεται, καταλαβαίνει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Και εμείς λέμε ότι από αύριο το πρωί και αυτός που ψήφισε και αυτός που δεν ψήφισε, αλλά είναι προβληματισμένος, αισθάνεται προοδευτικός, ναι, αισθάνεται αριστερός, πρέπει να συνεχίσει και να το πάρει αλλιώς. Λοιπόν, γιατί μπροστά μας έχουμε σημαντικά πράγματα.